Okay, no any game plan. Αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Φερνάντο Σάντος για τον αγώνα με την Λετωνία, με ένα σχόλιο εκ μέρους του και ακολούθως μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Acho que foi um jogo com uma vitória justa, escassa, porque a equipa hoje entrou muito bem na primeira parte, pressionante, e com bons envolvimentos também ofensivos, criou várias, muitas oportunidades de golo, que não concretizou, e portanto esse acho que foi a única defeito que a equipa teve na primeira parte, mas que depois traz alguma ansiedade, a equipa não marcou, na segunda parte naturalmente a equipa continuou a procurar chegar ao golo, acabou por fazer, mas fica sempre alguma ansiedade no jogo e, portanto, um resultado que me parece claramente escasso para aquilo que a equipa produziu. Portanto, eu acho que foi uma vitória justa. Eu νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πέρα και πέρα δίκαιο και νομίζω ότι το τελικό σκορ, κατά την άποψή μου, δεν αντικατοπτρίζει την συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Και αυτό διότι κάναμε αυτό ακριβώς που είχαμε πει, δηλαδή μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κυνήγησαμε από το πρώτο λεπτό να πιέσουμε ψηλά την αντίπαλη ομάδα, να την οδηγήσουμε στο λάθος και από τη δικιά μας πλευρά να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Είχαμε αρκετούς καλούς συνδυασμούς που επέφεραν αρκετές ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε κάποια από αυτές να τις μετουσιώσουμε σε γκολ. Παρόλο που θεωρώ ότι στο πρώτο μήχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει άνετα ένα ή και δύο ή και παραπάνω τέρματα. Κάτι το οποίο σίγουρα θα έκανε μετά το παιχνίδι να κυλήσει για μας πολύ, πολύ πιο εύκολα και χωρίς άγχος. Και νομίζω ότι είναι λογικό ότι όταν πας στα αποδυτήρια με ένα 0-0, έχοντας κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και επιθετικά και αμυντικά, μετά σιγά σιγά έρχεται λίγο το άγχος, μια αλφα νευρικότητα, διότι όσο εσύ δεν σκοράρεις, μπορεί μια στιγμή αδράνεια, ένα στιγμή ο λάθος να σου στοιχήσει εσένα. Οπότε ήταν κάτι που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και το είπαμε στους ποδοσφαιριστές να έχουν καθαρό μυαλό. Και ευτυχώς αυτοί ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά σε αυτό. Συνεχίσαν στο δεύτερο ημίχρονο να προσπαθούν να πετύχουν κάποιο γκολ χωρίς όμως να επιτρέπουν ρήγματα στην δικιά μας την άμυνα. Τελικά το πετύχαμε αυτό το γκολ, σίγουρα με κάποια νευρικότητα, με λίγο άγχος. Φτάσαμε σε αυτή την νίκη, η οποία για μένα, όπως είπα και στην αρχή, είναι πέρα για πέρα δίκαιη και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και ένα πιο ευρύ σκορ, το οποίο θα την έκανε πιο εύκολη. Ερωτήσεις, Σωτήρη. Portanto, em primeiro lugar, temos a segunda posição garantida. Está a dizer que quase 100% vamos jogar no Barás. Portanto, sim, senhor, em primeiro lugar, está satisfeito de toda essa performance, podemos dizer, da Grécia em todo o grupo, em todos os jogos, que vai nos levar na segunda posição para entrar na Barragem, para passar para o Mundial assim. Πάει, εγώ είδα τα εντυπωσιακά και πάνω πριμέρου, ναι. Πρώτα, εμείς όσο έχουμε μαθηματικές ελπίδες θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να βγούμε ακόμα πρώτοι. Είναι ένα καμπό, portanto, há que temos dois jogos, há que ganhar os nossos dois jogos e acreditar, há uma luz lá no fundo e acreditar que a Bósnia, principalmente no jogo do Lituânia, que seguramente, teoricamente, terá algumas dificuldades, que possa ter um dia menos bom e que não vença o jogo e que isso nos permita chegar ao primeiro lugar. Agora, para isso, temos que vencer os nossos dois próximos jogos, aqui com a Eslováquia e depois com o Liechtenstein. Portanto, em primeiro lugar, se isso não acontecer, temos que nos preparar para o play-off, porque o nosso objetivo é estar no Mundial. Nós não partimos para esta fase de grupos para ficar, para ir ao play-off. Partimos nesta fase de grupos e continuamos a estar para chegar ao Mundial. Mas, então, para mim, με όσες είναι λιγοστές πράγματι οι ελπίδες που έχουμε πλέον για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Ωστόσο, μπορούμε να περιμένουμε ακόμα και να ελπίζουμε ότι μπορεί η Βοσνία να στραβοπατήσει, κυρίως βέβαια στο παιχνίδι με την Λιθουανία. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Πάμος Χάρη μπορεί να έχει μια κακή μέρα. Και εμείς από τη δικά μας την πλευρά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αδράξουμε, ας το πούμε έτσι, αυτήν την ευκαιρία. Και αυτό σημαίνει βέβαια να κερδίσουμε τα δικά μας δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας, με την Σλοβακία και με το Λιχτεστάνι, για να τελειώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται
αυτή την φάση των ομίλων. Και από εκεί πέρα, εάν βγούμε πρώτοι, έχει καλώ. Εάν δεν βγούμε πρώτοι, εάν δεν βγούμε πρώτοι και βγούμε δεύτεροι, θα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την φάση των play-off. Γιατί εμεί ο δικό μα στόχο είναι να βρισκόμαστε στο Μουντιάλ. Δεν ξεκινήσαμε δηλαδή αυτή τη φάση των ομίλων με στόχο να φτάσουμε στα play-off και εκεί πέρα να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε στο Μουντιάλ. Ο δικό μα στόχο ο ξεκάθαρο ήταν από την αρχή να περάσουμε στο Μουντιάλ, είτε ω πρώτοι, είτε μέσω τη διαδικασία των παράζ. Οπότε συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στον στόχο μα και θα τον κυνηγήσουμε μέχρι τέλου και πιστεύουμε ότι μπορούμε στο τέλο να είμαστε εκεί πέρα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Οκ, ευχαριστούμε. Thank you.